Σε λίγο καιρό. Περιμένω λίγο να σαπιογεράσω. Αλήθεια θα κατεβείς άμα σου πούνε? Φυσικά. Με τη θρησκεία εσύ πώς θα πας προσωπικά? Δεν έχω καθόλου καλή σχέση. Δεν έχω σχέση. Δηλαδή δεν έχεις εξομολόγηση τίποτε? Ούτε κατά διάνοια. Το παιδί το βάφτισες? Όχι. Α. Το παιδί έχει ονοματοδοσία. Έχει πάρει όνομα από το δόντιο. Α, τόσο πολύ. Ψυχανάλυση κάνω, δεν κάνω εξομολόγηση. Α, ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Τόσο πολύ δηλαδή. Ναι, 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 είμαι πολύ. Δεν έχω καμία σχέση με τη θρησκεία. Δεν τα έχω καταφέρει. Μετά από ένα σημείο που διάβασα πολύ. όχι πανεπιστημιακή γνώση. Που διάβασα σαν άνθρωπο. Σιγά-σιγά, πολύ σιγά-σιγά οδηγήθηκα. Δεν είμαι ο άνθρωπο που σε μια παρέα θα μαλώσω για το αν πιστεύει κι εγώ όχι. Δεν είμαι τζιχαντιστή τη μη θρησκεία. Αλλά εγώ έχω πιστεί για μένα. Και δεν ψάχνω καθόλου. Σε μια δύσκολη στιγμή έχεις πιάσει τον εαυτό σου? Δυστυχώς, να πεις, α πούμε, Θεέ μου, βοήθα με. Όχι. Όχι, ούτε αυτό. Μεγάλη μοναξιά. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή να μην έχεις να πεις Θεέ μου, βοήθα με, αλλά να παίρνεις σε ένα κέντρο υποστήριξης τηλέφωνο. Σε άλλους ανθρώπους που σπούδασαν, που φάγαν τον χρόνο τους, τα νιάτα τους, για να σου δώσουν μια πληροφορία που είναι χρήσιμη για εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Που περνάει. Έχεις μπει σε εκκλησία ποτέ? Νο, από τότε που... Μα φυσικά εγώ είμαι. Αν μπαίνει σε γάμο, σε τέτοια γενική πηγαίνει αμέσω καλεσμένη. Μα δεν έχω, δεν είμαι σατανίστρια. Ναι, κατάλαβα. Δεν είμαι πυροβόλου. Απλώς δεν είμαι πιστή σαν άνθρωπος. Καλλιέργησα μέσα μου μια αθεία αρκετά ουσιαστική. Ωραία κουβέντα. Έτσι. Ναι. Σου λέει ότι. Και πολύ ειλικρινή. Δεν πιστεύω, αλλά ξέρω γιατί δεν πιστεύω. Έχω συγκεκριμένους λόγους και αυτό οφείλεται στο σεβαστή. Άλλωστε η θρησκεία έτσι είναι. Είναι πίστη, δεν είναι γνώση. Είδες όμως τι είπε, μοναξιά μεγάλη σε μια δύσκολη στιγμή. Yeah. Γιατί θέλεις, παιδιά, ποιος δεν θέλει σε μια δύσκολη στιγμή να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει. Μια θεία δύναμη. Ναι, και να σε βοηθήσει και να σε βγάλει από αυτήν την. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Παίρνει όλα τα τριψήφια νούμερα από ό,τι είδαμε. Δηλαδή. Παίρνει τις γραμμές υποστήριξης. Για να μπορεί σπουδάσεις. Να ανταπεξέλθει και να ακούσει κάτι που θα της φανεί χρήσιμο. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να πιστεύει σε κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από εσένα. Σου δίνει ελπίδα, σου δίνει δύναμη αυτό. Δηλαδή, είπε ότι δεν πιστεύει ούτε σε Θεό ούτε σε τίποτα. Δεν ψάχνει τίποτα. Είπε, δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει. Υπάρχει η γνώση, το γνωρίζω, ξέρω και το πιστεύω. Εκείνη δεν πιστεύει, γνωρίζει. Πάει σε αυτού που γνωρίζουν, πάει στη γνώση, πάει στην επιστήμη. Και γι' αυτό δεν τα ψάχνει κιόλα. Ακριβώς. Εντάξει, στην Ελλάδα νομίζω δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί έχει να κάνει και με το πόσο έχουμε μεγαλώσει. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η επιλογή φέρνει και μία μοναξιά. Δηλαδή, άσχετα άμα είσαι ένας άνθρωπος που κάθε Κυριακή θα πας στην εκκλησία, άσχετα δηλαδή να ακολουθείς αυτό το δρόμο, σου δίνει δύναμη το να πιστεύεις. Πάντως πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός για να το κάνεις αυτό. Γιατί σε μια δύσκολη στιγμή, π.χ. χτυπά ξύλο, αρρωσταίνεις, έλφυτα του βγαίνει του άνθρωπου αυτό να κάνει: όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, βοήθαμε. Γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με κάτι ανώτερο για να πάρει δύναμη. Και φαίνεται ότι είναι πολύ. Θυμάμαι καλά ότι η Σοφία έπαιζε στους στάβλους, η Ρίτα Ζαΐμη, και έκανε ένα ρόλο. Έκανε ένα ρόλο. Μάλλον ο Αλέξανδρος Ρήγας θα ήξερε κάτι γι' αυτό. Δεν θα ήταν τυχαίο. Δεν θα ήταν τυχαίο. Πάντως φεύγοντας ο Γρηγόρης θα άρχισε λίγο αγιασμό. Εντάξει, cool ήταν ο Γρηγόρης. Δεν της είπε κάτι. Φούφι, το σταυρό το μεγάλο. Ήταν γλυκός. Ήταν γλυκός. Ήταν, ναι. Ρε παιδιά, μην κάνουμε και λίγο πλάκα. Τι κάνουμε τώρα? Όχι, εγώ δεν έχω καφέ. Δεν έχω ούτε καφέ, ούτε τίποτα. Θα παραγγείλουμε μετά. Μια πουδρά. Αυτά, τι άλλο, το βρήκατε εύκολα.